Κύριε Παπαδημούλη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα ο ριζοσπάστης αφιερώνει το κύριο άρθρο του στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει και τίτλο, μάλιστα, «Η αξιωματική αντιπολίτευση». Και αναφέρεται σε μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στο Reuters. Σας διαβάζω. «Δεν θα καλέσουμε τους υποστηρικτές μας να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας». Ποιος το είπε? Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Reuters. Είπε ακόμη: «Ο ρόλος μας είναι να είμαστε μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, να χειροκροτούμε κάθε τι θετικό, να καταδικάζουμε όλα τα αρνητικά και να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις». Έτσι, λέει ο ριζοσπάστης, από τη μια μεριά εμφανίζεται ως εγγυητής απέναντι στην αστική τάξη ότι μπορεί να χειροαγωγήσει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, ενώ από την άλλη καλλιεργεί φρούδες ελπίδες στο λαό ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει από την κυβέρνηση που ετοιμάζονται να συγκροτήσουν Νουδού, Πασόκ και Δημάρ. Ή αν δεν προκύπτει, αυτός θα την πιέζει για να προκύπτει. Το σχόλιο σας, παρακαλώ. Η ηγεσία του ΚΟΕ μας θεωρεί... Λέει τι σας θεωρεί. Σας θεωρεί, λέει... Ευρωσυμβιβασμένους. Ένα λεπτό. Αν σας διαβάσω ακριβώς τι σας θεωρεί. Ναι. Για να μην έχετε ψευδεστήσεις. Κάθε μέρα διαβάζω ριζοσπάστη. Ναι, λέει, έτσι σαν έτοιμος από καιρό δίνει εξετάσεις ως ικανή δύναμη ενσωμάτωσης των λαϊκών δυνάμεων στο σύστημα, άρα ως ο καλύτερος διαθέσιμος μοχλός αναμόρφωσης της σοσιαλδημοκρατίας και πάνω απ' όλα ως γιαλατζή αντίπαλος της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά πρέπει κανείς να τα συνεκτιμήσει μαζί με το αποτέλεσμα των εκλογών για το ΚΚΕ, όταν πας από το 8,5 στο 4,5 μέσα σε ένα μήνα, είναι λογικό να υπάρχουν και αντιδράσεις οι οποίες είναι υπερβολικές και αναλύσεις οι οποίες είναι άδικες. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η ηγεσία του ΚΚΕ μας κατηγορεί για τα αντίθετα από αυτά που μας κατηγορούσε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μας κατηγορούσε για οπαδούς της Δραχμής, έξαλλους αντιευρωπαίους, υποστηρικτές του Αντάρτικου Πόλεων, ανεκτικούς της βίας και της ανομίας, μπαχαλάκηδες και προστάτες των κουκουλοφόρων. Είδε η ηγεσία του Κουκουέδια, του ριζοσπάστη, μας εμφανίζει περίπου ως εκλεκτούς των βιομηχάνων του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου. Και οι μεν και οι δε δεν καταλαβαίνουν, αρνούνται να αντιληφθούν αυτό που κατάλαβαν τουλάχιστον το 27% των Ελλήνων που μας ψήφισε, αλλά και αρκετοί ακόμη που δεν μας ψήφισαν, αλλά βλέπουν ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της χώρας, εφόσον θέλει να το αξιοποιήσει η κυβέρνηση. Αυτό το δυνατό αντιμνημονιακό όχι, το δυνατό όχι στη λιτότητα, στις άδικες θυσίες και τις αναποτελεσματικές σε βάρος των ασθενέστερων, μπορεί να γίνει, αν η κυβέρνηση που φτιάχνεται αυτές τις ώρες το θελήσει, ίσως το ισχυρότερο διαπραγματευτικό ατού της νέας κυβέρνησης, της συνοδοκορυφής στις 28 του μήνα, με το εξής απλό επιχείρημα. Το πρόγραμμα που λέγεται Μνημόνιο απέτυχε. Η Ευρώπη απαιτεί λύσεις στην κρίση χρέους και στην κρίση τραπεζών διαφορετικές από τη συνταγή Μέρκελ, και αυτό το αποδεικνύει η φωτιά στην Ισπανία και την Ιταλία. Αν δεν θέλετε το 27% του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές να γίνει 37% ή 47%, χρειάζεται να δώσετε διαφορετικές λύσεις εσείς οι εταίροι, εσείς οι δανειστές. Αυτή είναι η συμβουλή σας προς τη νέα κυβέρνηση, να επικαλείτε ότι δεν πρέπει να πάρει 40% ο ΣΥΡΙΖΑ για να πετύχει την αναδιαπραγμάτευση? Ναι, σας βλέπω που χαμογελάτε. Χαμογελώ, γιατί είναι πρωτότυπη η συμβουλή αυτή. Είναι πρωτότυπη, αλλά είναι πραγματική, πρέπει να πω. Δεν διαφωνώ μαζί σας, δηλαδή. Δεν τη θεωρώ πρωτότυπη. Σας θυμίζω. Είναι πρωτότυπη με την έννοια. Ναι, θα μου θυμίσετε το χώρα. Χρησιμοποιούσε τη δύναμη της ανερχόμενης τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης ως διαπραγματευτικό ατού, και όχι μόνο το χώρα, ως διαπραγματευτικό ατού για να πετύχει πράγματα. Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις που έγιναν για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ έγιναν
με την αξιοποίηση και της απειλής, βάλτε το εισαγωγικά, του ανερχόμενου Πασόκ, το οποίο τότε είχε στην ατζέντα του πολύ πιο ριζοσπαστικά πράγματα από ότι το μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Βενιζέλου. Τώρα, εσείς τι αντιπολίτευση θα ασκήσετε, κύριε Παπαδημούλη? Τι να πιστέψω, τους φόβους της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ξυλώνετε πεζοδρόμια και δεν θα την αφήσετε να κυβερνήσει, ή την καθησυχαστική δήλωση Τσίπρα στο Reuters ότι θα ασκήσει επικοδομητική αντιπολίτευση και ότι δεν θα βγάλει τον κόσμο στο δρόμο? Κύριε Χατζηνικολάου, μας εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, τον εκπροσωπεί ο Τσίπρας και όχι ο Σαμαράς. Λοιπόν, εμείς όχι μόνο στο Reuters, αλλά και στην πρώτη συνάντηση Τσίπρα-Σαμαρά είπαμε θα κάνουμε μια αντιπολίτευση υπεύθυνη, μαχητική, αποτελεσματική, μια αντιπολίτευση του 27% και όχι του 4%. Και καλό είναι που όσοι κτυπούν μια καρικατούρα ΣΥΡΙΖΑ, ένα μπαμπούλα ΣΥΡΙΖΑ, φορτώνοντάς μας του κόσμου τα κουσούρια και τις κατηγορίες, να εγκαταλείψουν αυτή την τακτική και να καταλάβουν ότι εμείς όχι μόνο θα κριτικάρουμε και θα ελέγχουμε την κυβέρνηση, χωρίς το φόβο να πούμε και ένα ναι αν γίνει κάτι θετικό, όχι μόνο θα επικρίνουμε αυστηρά αντικοινωνικές, αντιδημοκρατικές, κακές επιλογές, αλλά θα βομβαρδίσουμε την κυβέρνηση με θετικές προτάσεις, με προτάσεις νόμου, με θετικές υποδείξεις και πρωτοβουλίες, και επιπλέον, επειδή ζούμε σε ένα καζάνι που βράζει με εντυνόμενα φαινόμενα βίας, με τους Ναζί μέσα στη Βουλή με ένα εντυπωσιακό 7%, θα ηγηθούμε ως δύναμη δημοκρατικής ομαλότητας μιας προσπάθειας για ένα πολιτικό κίνημα αντιβίας. Ναι, στην ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση, όχι στο πισωγύρισμα του τόπου σε φαινόμενα διχασμού, φανατισμού, βίας, μυσαλλοδοξίας ακραίας που θυμίζουν τη δεκαετία του 50. Τώρα είχαμε ορισμένες στιγμές την προεκλογική περίοδο τέτοιο κλίμα, υπήρξαμε θύμα ενός τέτοιου κλίματος. Νομίζω ότι δεν συμφέρει πια και τους αντιπάλους μας. Ένα κόμμα που τιμήθηκε από 3 στους 10 Έλληνες περίπου, ένα κόμμα που πολλοί, ακόμη και φανατικοί μας αντίπαλοι, το θεωρούν φαβορί για την επόμενη κυβέρνηση, όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές, δεν είναι να αντιμετωπίζεται με τέτοια μεθοδολογία, με τέτοια αντίληψη. Τώρα, το ερώτημα που προκάλεσε η τοποθέτησή σας, για παράδειγμα εδώ ο φίλος μου ο Σπύρος, ρωτά γιατί τότε δεν μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα διαπραγμάτευσης προς εκφοβισμό εντός εισαγωγικών των Ευρωπαίων, ενώ άλλος ένας φίλος γράφει «Εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει το μνημόνιο, όχι για να μείνει απαθής. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για να μετάσχει στις διεργασίες που θα οδηγήσουν σε έξοδο από το μνημόνιο». Απαντώ και στους δύο. Εμείς είχαμε πει πριν από τις εκλογές, και αυτό το θυμούνται όσοι μας ψήφισαν, αλλά και όσοι δεν μας ψήφισαν, ότι αν βγούμε πρώτοι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποκτήσουμε γρήγορα μια κυβέρνηση που θα απαλλάξει τη χώρα από το μνημόνιο. Και αν βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε μια κυβέρνηση με κορμό το πρόγραμμα και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και κορμό επίσης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εμείς θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό κάνουμε και τώρα. Μένουμε συνεπείς σε αυτό που υποσχεθήκαμε, γιατί μια κυβέρνηση για να φέρει κάποιο αποτέλεσμα πρέπει να είναι λειτουργική, να έχει σαφή πολιτική κατεύθυνση. Μια κυβέρνηση που θα είχε μέσα ταυτόχρονα και την Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο ένας θα τραβούσε προς την Ανατολή, ο άλλος προς τη Δύση, ο ένας προς τον Βορρά, ο άλλος προς τον Νότο. Ή παπάς-παπάς λοιπόν, ή ζευγάς-ζευγάς. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαπραγματευτική ομάδα, σας το λέω και με την εμπειρία 5 χρόνων δραστήρια συμμετοχής στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι διαπραγματευτικές ομάδες που είναι απαραίτητες λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα που υλοποιούν τις εντολές, το σχεδιασμό,
την πολιτική κατεύθυνση της εκάστοτε κυβέρνησης. Επομένως, εμείς σε ένα τέτοιο βοηθητικό όργανο που θα υλοποιεί μια πολιτική με την οποία δεν συμφωνούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να συμμετάσχουμε. Είναι άλλο θέμα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, αν πριν τη Σύνοδο Κορυφής ο νέος πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, είναι με σύμφωνη γνώμη και του Βενιζέλου και του Κουβέλη, ο Αντώνης Σαμαράς, αν καλέσει ο Αντώνης Σαμαράς τον Αλέξη Τσίπρα, τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και του πει: έλα να συζητήσουμε και να μου πει τις ιδέες σου για το τι πρέπει να γίνει στη Σύνοδο Κορυφής, θα ανταποκριθούμε στο πλαίσιο του αυστηρά διακριτού θεσμικού ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με δεδομένες διαφωνίες μας. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι, όπως έχουμε κάνει πολλά για να εξασφαλίσουμε μέχρι τώρα την αλληλεγγύη των άλλων κομμάτων της αριστεράς στην αντιμνημονιακή θέληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα το εντείνουμε κιόλα. Σας θυμίζω ότι αυτή η Γερμανίδα βουλευτής που μέσα στην Bundestag, στα μούτρα κυριολεκτικά της Μέρκελ, είπε όχι στο μνημόνιο, είμαστε όλοι Έλληνες, και το άκουσαν όλοι οι Έλληνες από τους δέκτες τηλεοπτικούς, ανήκει στο κόμμα της Γερμανικής Αριστεράς. Εμείς και στην Ευρωομάδα της Αριστεράς και στην Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου μετέχω εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, και στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας αντιπρόεδρος, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε η πολιτική μας οικογένεια θα σταθεί αλληλέγγυα στον αγώνα του ελληνικού λαού να βγάλει αυτή τη θανάσιμη χιλιά. Και επίσης σημειώνω ότι η επόμενη κυβέρνηση, που σε λίγες ώρες θα οριστικοποιηθεί, θα κριθεί όχι από τα λόγια, από τα έργα, εκ του αποτελέσματος. Αν θα μπορέσει να απαλλάξει τη χώρα από την ύφεση που καλπάζει, αν θα μπορέσει να ανακόψει την ανεργία, να δημιουργήσει δουλειές, αν θα βάλει ένα φρένο στην ατιμωρησία των πολιτικών και των κρατικών αξιωματούχων, αν θα βάλει κανένα κλέφτη φυλακή, αν θα φτιάξει ένα φορολογικό νόμο δίκαιο και αποτελεσματικό, αν θα σταματήσουν οι πατέντες των μαϊμού ανάπηρων, αν θα υπάρξει στήριξη και φροντίδα στον ασθενέστερο και όχι φροντίδα σε κάποια αρετή. Πάντως σε ορισμένα από αυτά τα θέματα, κύριε Παπαδημούλη, και τώρα αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι παρένεση, ομιλώ ως πολίτης περισσότερο και όχι ως δημοσιογράφος, μπορείτε κι εσείς να συμβάλλετε με πρωτοβουλίες σας, καταθέτοντας νόμους ή κινώντας διαδικασίες για την κάθαρση του δημόσιου βίου, θέματα για τα οποία έχετε καθαρές θέσεις και θα μπορούσατε να συμβάλλετε πολύ θετικά. Για παράδειγμα, να σας φέρω συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία των συμπολιτών μας, ότι ο κύριος Σαμαράς μιλούσε προεκλογικά για μία και μόνη εξεταστική, αυτή που θα εξέταζε τις ευθύνες για την οικονομική κρίση, για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Αν η συνεργασία του με το ΠΑΣΟΚ λειτουργήσει απαγορευτικά σε κάτι τέτοιο, θα μπορούσατε εσείς να κινήσετε τη σχετική διαδικασία με πρόταση στη Βουλή. Σας βεβαιώνω ότι είναι και αυτό μέσα στις σκέψεις και μάλιστα, που κάνουμε. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες, θα βομβαρδίσουμε τη νέα κυβέρνηση με προτάσεις νόμου και με θετικές εισηγήσεις. Μακάρι. Όχι μόνο θα ελέγχουμε και θα επικρίνουμε τα αρνητικά, αλλά θα πιέζουμε για θετικές ενέργειες. Και να επαναλάβω κάτι, παίρνοντας, δανειζόμενος μία ρίση του αείμνηστου Ηλία Ηλιού, θα τους λιώσουμε στην ομαλότητα, θα τους ρημάξουμε στην ομιμότητα. Είναι πολύ ωραία δήλωση αυτή και κάνετε καλά που τη θυμηθήκατε. Τελευταίο ερώτημα. Λέει εδώ ο φίλος μου 651. Νίκο, πρώτη φορά βλέπω κόμμα να χαίρεται που παίρνει τη δεύτερη θέση και φάνηκε σαν να τρέχει μη και του την πάρει κανείς. Δηλαδή, υπενήσετε αυτό που το ακούγατε, φαντάζομαι, και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ενισχυθεί μεν, αλλά να είναι δεύτερος με μία ψήφο διαφορά, ώστε να μην πάρει την καυτή πατάτα στα χέρια του. Θέλω την απάντησή σας. Την ακούμε προσοχή αυτή την παρατήρηση του 651. Την ότι δεν ήσασταν έτοιμοι, δηλαδή. Από τα χείλη των πολιτικών μας αντιπάλων. Ότι το φοβόσασταν. Δεν συμφωνώ με αυτή την παρατήρηση. Θέλαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να είμαστε ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης και να αλλάξουμε επιτέλους κάποια πράγματα στη χώρα, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Το βράδυ των εκλογών, τις πρώτες ώρες, είδα
πολλούς φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα νεότερων ηλικιών, δακρυσμένους να είναι στεναχωρημένοι, γιατί παρά το 27% μείναμε δεύτερη με μια καθαρή απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Όσο περνάνε οι ώρες και οι μέρες, με τη συνδρομή και παλαιότερων συναγωνιστών μας που θυμίζουν ότι έχουμε πετύχει επίδοση υψηλότερη και από αυτή της ΕΔΑ το 58 που πήρε 24,5, συνειδητοποιούμε ότι και από τη θέση του 27% μπορεί κανείς να κάνει πολλά και για να στηρίξει και να εκφράσει τα συμφέροντα αυτών που του έδωσαν το 27% και είναι κυρίως οι νεότερες. Κύριε Παπαδημούλη, την τελευταία σας φράση, έπεσε η γραμμή. Έλεγα ότι το βράδυ των εκλογών υπήρχε κόσμος δακρυσμένος στα εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Παρόλη αυτή τη μάχη, βγήκαμε δεύτερη. Με το εντυπωσιακό 27%. Σε αυτούς τους δακρυσμένους συναγωνιστές μου, λέω ουδέν κακόν αμυγές καλού, κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Θα αξιοποιήσουμε την ευθύνη και τη δύναμη του 27%, όχι μόνο για να ασκήσουμε την αντιπολίτευση που πρέπει. Μα ο τόπος πρέπει να έχει και αντιπολίτευση. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Βεβαίως. Θεσμικά είναι απαραίτητο. Που πρέπει, αλλά και για να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα, έτσι ώστε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και καλύτερη προετοιμασία να είμαστε ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημούλη. Και εγώ και θα την υπολογίσω.